Ευχαριστώ για την δυνατότητα, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε μερικά βήματα πιο μπροστά. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα να καταθέσω κάποιες απορίες, κάποιους προβληματισμούς, κάποιες αγωνίες. Νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκός Σοσιαλιστικός Χώρος έχει κρίση ταυτότητας, έχει κρίση προσανατολισμού. Αυτό το οποίο έδωσε την πολιτική ηγεμονία και την προγραμματική ηγεμονία της προηγούμενης δεκαετίας στον Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Χώρο ήταν ο προσανατολισμός, η κατάθεση προγραμματικών θέσεων, ο διαχωρισμός σε επίπεδο θέσεων και απόψεων και προτάσεων για τα δημοσιονομικά, για τα πολιτικά, για τα θεσμικά και ως ένα βαθμό μικρότερο για τα διεθνή. Σήμερα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ευρωπαϊκός Σοσιαλιστικός Χώρος πολύ ελάχιστα έως καθόλου διαχωρίζεται σε αυτά τα βασικά, τα κρίσιμα, τα σοβαρά ζητήματα από τον συντηρητικό χώρο, από τον χώρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει ο σωτικός χώρος να ανθίσουν εθνικολαϊκιστικά κινήματα. Εάν αυτός ο χώρος, ο πολιτικός, ο φιλοσοφικός, ο προγραμματισμός συνέχιζε και καλύπτονταν από τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Χώρο, πολύ μικρή θα είχαν η δυνατότητα έως και ελάχιστη να αναδειχθούν είτε ακροδεξιά λαϊκιστικά κινήματα, είτε υποτίθεται αριστερά λαϊκιστικά κινήματα. Να προσέξουμε λίγο, γιατί η ιστορία έχει καταγράψει ότι σε περιόδους κρίσης η ριζοσπαστικοποίηση οδηγεί σε φασιστικές ναζιστικές επιλογές. Προσοχή! Ο Χίτλερ και ο Μουσουλίνη δεν κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα, με την ψήφο του γερμανικού και του ιταλικού λαού αναδείχθηκαν εξαιτίας της περιόδου του νοσοπολέμου. Πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά την πολιτική ιστορία της Υπήρου μας, της Ευρώπης και πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά και την μακραίωνη πέρα από τον ένα αιώνα ιστορία του σοσιαλιστικού κινήματος επίσης στην Ευρώπη και παγκόσμια. Ερωτήματα. Σήμερα ο Ευρωπαϊκός Σοσιαλιστικός Χώρος βάζει ζητήματα κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να περιμένουν από τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Χώρο την προστασία και τη διαφύλαξη των συνόρων τους. Εμάς ως χώρα, και ως Ελλάδα και ως Κύπρος, μας ενδιαφέρει άμεσα. Δεν άκουσα ευρωπαϊκά όργανα να βάζουν στη θέση τους τον Σουλτάνο της Άγκυρας, ο οποίος αμφισβήτησε τις διεθνείς συνθήκες και έβαλε σε γκρίζα ζώνη όλο το Αιγαίο και τα νησιά. Δεν άκουσα. Μακάρι να υπόθηκε και να μην το πρόσεξα. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Σοσιαλιστικός Χώρος, το ΠΕΣ και οι άλλες δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις βάζουν έστω και μετά από κάποιες δεκαετίες τον κοινό ευρωπαϊκό στρατό ως απέτηση και ως κεκτημένο. Ο Ευρωπαϊκός Σοσιαλιστικός Χώρος θα βάλει κάποτε μετά την κοινή τραπεζική νομισματική πολιτική που ορθά την έβαλε να βάλει και τη δημοσιονομική και τη φορολογική και την κοινωνική πολιτική. Εμείς ως σοσιαλιστές, εμείς όσοι επιλέξαμε να ήμασταν, να παραμείνουμε και να θέλουμε να παραμείνουμε στο σοσιαλιστικό χώρο, πρέπει να διεκδικήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ κοινωνικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να είναι σημαία μας αυτό. Πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το οποίο μας διαχωρίζει με τους Ευρωπαίους συντηρητικούς για να μην είμαστε συμπλήρωμα είτε ως ΕΣΠΕΔΕ, του Σόιμπλε και της Μέρκελ, είτε ως ΨΟΕ. Και ποιος είναι ο σωστός χώρος, η σωστή επιλογή για το πραξικόπημα, παραδείγματος χάρη, που έγινε στην ηγεσία του ΨΟΕ και θα οδηγηθεί το ΨΟΕ στην Ισπανία ως επιλήρωμα του Ραχώλη.
Και κάτι για τους νεότερους, για όσους έχουμε διαβάσει λίγο την ιστορία των σοσιαλιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, κόμματα όπως το Εργατικό στην Βρετανία, όπως το SPD στην Γερμανία, όπως το PSOE στην Ισπανία, όπως το Σοσιαλιστικό στη Σουηδία, είναι κόμματα πάνω από ένα αιώνα. Περάσανε κρίσεις, πήγανε στην κατάταξη τρίτα ή τέταρτα κόμματα. Δεν τέθηκε θέμα αλλαγή συμβόλων, ονομάτων κτλ. Και επανήλθαν. Συγγνώμη μόνο γιατί. Τελειώνουμε. Έχουμε την αίθουσα μέχρι τις 10. Τελειώνουμε αυτό. Και βέβαια ο κατεξοχήν υπεύθυνος πολιτικός χώρος που οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, η Νέα Δημοκρατία, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να το λέμε, δεν βάζει ζήτημα και είναι πρώτων κυβερνητικών πυρών. Αυτά όλα πρέπει να μας προβληματίσουν. Και τελειώνω για να καλύψω και τον χώρο τον οποίο υπηρετώ τη δεκαετία στην αυτοδιοίκηση. Ο χώρος, ο ευρωπαϊκός, ο σοσιαλιστικός, πρέπει να κάνει τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω θεσμική, λειτουργική και οικονομική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, όπου είναι κείμενο όμως προ δύο δεκαετιών. Πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση με βάση τα νέα δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για το χρόνο.